Λίμνη Αγίου Νικολάου, καλές καιρικές συνθήκες, ενθουσιασμός εκεί στους Αγιονικολιώτες. Τι άλλο να θέλει κανείς από τη σημερινή ημέρα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα και πάμε ευθύς αμέσως στον αντιδήμαρχο του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Χάρη Αλεξάκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με αφορμή και τη σημερινή ημέρα. Το κλίμα το οποίο κυριάρχησε, ποιο ήταν, αντιδήμαρχε? Νομίζω ότι βοήθησαν πάρα πολύ και εσείς, πάρα πολλοί κόσμος μαζεύτηκε στη παραδοσιακή αγιασμό των υδάτων που γίνεται έξω στο λιμάνι εδώ, λίγο, όχι στη λίμνη αλλά έξω από το τέτοιο. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος μαζεύτηκε, ήταν ευκαιρία να βγούμε έξω. Όλοι, νομίζω ότι όλες οι γιορτές κίνησαν ομαλά το Δήμο Αγίου Νικολάου και όπως συνδέεται τα φώτα είναι το κλείσιμο των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων, άρα όλα πήγανε καλά, ο καιρός βοήθησε, η κίνηση στην αγορά και στο τέτοιο ήταν καλή, άρα νομίζω ότι ήταν μια καλή σεζόν μετά, μια καλή χριστουγεννιάτικη περίοδο μετά από 2 χρόνια που πραγματικά μας έλειψε. Ποιος έπιασε το σταυρό εκεί στον Άγιο Νικόλαο? 3 παιδιά, τα ονόματα δεν τα θυμάμαι τώρα. Όχι, μην πούμε ονόματα, 3 νέοι λοιπόν, 3 παιδιά. Έτσι, άρα κάθε χρόνο έχει και περισσότερο κόσμο. Καλή βοήθεια και οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι ήταν έτσι πολύ γραφικό και ιδιαίτερο ο αγιασμός των υδάτων στον Άγιο Νικόλαο. Βλέπουμε εκεί, η πόλη παραμένει στολισμένη από πίσω, αντιδήμαρχε. Το δέντρο παραμένει εκεί, έτσι. Φωτεινό, λαμπρό. Έτσι. Νομίζω ότι όπως είπα και σιγά σιγά βγαίνουμε από αυτή τη γυαλή περίοδο, αυτή τη χαρούμενη ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι την απολαύσαμε όλοι στο διάστημα του Αγίου Νικόλαου. Ελπίζουμε να συνεχίζουμε γιατί η απόκριση είναι κοντά. Άρα για λίγο ξαναποσταίνουμε και συνεχίζουμε για τις δράσεις του Αγίου Νικόλαου. Μάλιστα, έχουμε να πούμε πολλά το επόμενο διάστημα. Την καλησπέρα μας, κύριε Αλεξάκη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και πάλι, χρόνια πολλά.